σας, καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε, εύχομαι να είσαστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει πάρα πολύ ωραία μέρα έξω, θα βγούμε καμιά βολτούλα. Άνοιξε αυτό το βλογκάκι έτσι να σας πάρουμε παρεούλα μαζί μας τη μέρα μας. Θα καθαρίσουμε το σπίτι, θα το στολίσουμε πασχαλινά, θα κατεβάσουμε τα πασχαλινά από το πατάρι μας. Οπότε θα κάνουμε πολύ ωραία πραγματάκια και λέω να σας έχω παρεούλα μαζί. Τώρα έχω φτιάξει, πίνω καφεδάκι. Με βλέπετε στο μπαλκόνι, κοντομάνικη. Πρέπει να έχει έξω 20 βαθμούς, κάτι τέτοιο. Καλημέρα Παναγιώτα. Καλημέρα. Καλά είσαι. Ναι. Τι παίζεις? Παίζει με τις κούκλες. Παίζει με τις κούκλες. Άντε θα πιω το καφεδάκι μου και θα τα πούμε σε λίγο. Ο outfit της ημέρας είναι T-shirt, κοντομάνικο, τζινάκι, σπορτεξάκι. Το outfit της Παναγιώτας, μπλουζάκι, παντελονάκι με καρδούλες. Ορίστε, και σπορτεξάκια. Είμαστε έτοιμοι να βγούμε τη βολτούλα μας, οπότε θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά και ό,τι μπορώ να σας δείξω θα σας δείξω. Και η ξαδερφούλα πέρα από το καφεδάκι μας έφτιαξε και το στάκι νηστίσιμο. Ένα καλό πρωινό. Άντε, ετοιμάζω το καφεδάκι, θα τα πούμε στο μπαλκόνι. Έτοιμο και το πρωινό μας, περιποιημένο από την ξαδερφούλα. Ωραίο το καφεδάκι. Σαλάτα. Αυτό. Τι έχει? Αυτό. Ντοματούλα, ψωμάκι και τυράκι. Ψωμάκι και τυράκι. Σε κοιτάει Μάντζη, ναι, που τρως. Ναι. Ναι, αγάπη μου. Κάνετε, εμείς έχουμε γυρίσει σπίτι και τώρα ανέβηκα στο πατάρι να κατεβάσω τα πασχαλινά και ανακάλυψα τη φωτογραφική του πατέρα μου και βλέπω τώρα τη φωτογραφική και μου έκανε τόσο πολύ εντύπωση. Θα σας τη δείξω και εσάς. Είναι ηλιακή, από ό,τι κατάλαβα, φορτίζει με τον ήλιο, είναι με φιλμ. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε γνωρίσει, έχετε προλάβει το φιλμ. Έχει φανταστικό φακό. Κάνε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που βρήκα τη φωτογραφική του μπαμπά μου και για εκείνα τα χρόνια πόσο εξελιγμένη ήταν. Δεν ξέρω, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και σίγουρα θα διακοσμεί πολύ όμορφα το σπίτι μου. Ένα πολύ αγαπημένο κοιμήλιο. Τελικά αυτό με την κάμερα το είχαμε οικογενειακό μας, μου φαίνεται.
πάει 7 και επιτέλους τελειώσαμε με τις δουλειές. Τώρα θα σας δείξω πώς τα έχω φτιάξει, πώς τα στόλισα. Εντάξει, οι αλλαγές, μου σκουβόλησε σίγουρα το σπίτι, πήρε χρώμα, πήρε ζωντάνια. Είναι ωραία όταν στολίζουμε το σπίτι μας. Τώρα θα σας δείξω σε ένα βιντεάκι πώς έχω κάνει το σπίτι. Και αφήστε με ένα σχόλιο, σας αρέσει. Τώρα θα ετοιμαστούμε σιγά σιγά να πάμε για ένα καφεδάκι με εξαδέρφη μου. Θα σας πάρω μαζί και ό,τι μπορώ να σας δείξω θα σας το δείξω. Εσείς τι κάνετε, στολίζετε για Πάσχα? Δεν ξέρω, για πείτε μου. Και αν στολίζετε, πώς στολίζετε? Μαρή Παρδάλο. Μυρίζει ζωνά. Τι είναι, βρε? Ήρθε και το καφεδάκι, φτάσαμε στην ξαδέρφη. Θα πιούμε το καφεδάκι μας. Μόλις σας έδειξα και τη γατούλα της, τη Ζουζούνα. Πώς τη λένε? Χιονομπαλίτσα. Πώς τη λένε? Χιονομπαλίτσα. Χιονομπαλίτσα. Μάλλον επειδή είναι άσπρη και χοντρούλα σαν μπαλίτσα. Έφτιαξα γάλα στην Παναγιώτα για να φάει. Ήρθαμε και εμείς σπιτάκι μας.
Γεια σας. Τι κάνετε βρε παιδιά? Πώς είσαστε? Εγώ πίνω το τσαγάκι μου και η κούπα μου λέει σκόπελος. Έχω φτιάξει το τσαγάκι μου και πίνω. Έχω μοντάρει και το μισό βίντεο ήδη, οπότε προβλέπετε σήμερα να πέσουμε λίγο νωρίτερα για ύπνο. Πώς ήταν η μέρα σας? Τι κάνατε? Βγήκατε καμιά βολτούλα? Κάνατε δουλειές? Αράξατε? Χαλαρώσατε? Για γράψτε μου από κάτω, για αφήστε με ένα σχόλιο πώς ήταν η μέρα σας. Εμείς περάσαμε πολύ όμορφα σήμερα. Κουράστηκα βέβαια αρκετά από τις δουλειές. Γιατί όσο να πεις από τις 2 μέχρι τις 7 είναι και πολλές οι ώρες. Μου έχει μείνει βέβαια το παιδικό δωμάτιο και θέλω να κάνω ξεκαθάρισμα παιχνιδιών. Έχω κάνει ξεκαθάρισμα ντουλαπογιών και στο δικό μου και στη Παναγιώτας. Οπότε το μόνο που θέλω να κάνω είναι να βγάλω καλοκαιρινά. Έχω βγάλει τα χειμερινά, τι μας κάνει, τι δεν μας κάνει, για να τα δώσουμε. Και μου έχει μείνει να βγάλω μόνο τα καλοκαιρινά, που από εβδομάδα θα γίνει και αυτή η δουλειά. Και μάλλον θα το βλογκάρω. Και μου έχει μείνει μόνο το δωμάτιο της Παναγιώτας, που δεν θέλω να το ξεστρώσω ακόμα. Θέλω να το αφήσω έτσι μία εβδομαδούλα, μη σου πω και δύο. Και να ξεκαθαρίσω και παιχνίδια. Γίνεται ο χαμός. Βέβαια το καλό είναι ότι η Παναγιώτα παίζει με όλα τα παιχνίδια και δεν τα χαλάει, δεν τα σπάει, δεν τα καταστρέφει. Το καλό είναι αυτό. Επίσης βλέπω από άλλες μανούλες που λένε «Α, θα μαζέψω το ένα παιχνίδι να παίξει με το άλλο μέχρι να το βαρεθεί». Αυτό το κάνω και εγώ σε κάποια παιχνίδια, δηλαδή περισσότερο το κάνω στα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Τώρα έχω κάτω παζλ. Όταν θα μαζέψω τα παζλ θα βγάλω τουβλάκια. Τα συνδυάζει όμως όλα η Παναγιώτα. Παζλ, κούκλες, μωρά, την κουζίνα της, τα λαχανικά της, τα κάνει ένα αχταρμά. Τώρα σήμερα τις κατεβάσα από το πατάρι και κάτι κουβαδά και κάτι φτιαράκι, γιατί όπως σας έχω πει στην παιδική χαρά που πάμε, τις παίρνω έτσι μαζί κάποια μικρά παιχνιδάκια, τώρα θα παίρνουμε περισσότερα. Γιατί εντάξει, πόσο να αποσχολήσει το παιδί, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Στην παιδική χαρά παίζει με τα κουβαδάκια της, με τα χωματάκια της και είμαστε μια χαρά. Ή αύριο ή μεθαύριο θα πάω και ένα σούπερ μάρκετ, οπότε έρχεται και ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ χολ, που θα είναι βίντεο μόνο σούπερ μάρκετ χολ. Αυτό σας λέω. Θέλω να πάω μέσα στην άλλη εβδομάδα να πάρω και τις βαφτιστήρες μου, τη λαμπάδα, ρουχαλάκια, παπουτσάκια, ό,τι βρω πιο έτσι που να ταιριάζει για την ηλικία της. Σε έχω πει ότι έχω μία βαφτιστήρα. Ναι, έχω και μία βαφτιστήρα, Κωνσταντίνα μου. Εσείς έχετε βαφτιστήρια? Τι τους παίρνετε για Πάσχα, παπουτσάκια ή ρούχα? Για πείτε μου. Δεν ξέρω, εγώ τους σκέφτομαι ακόμα αν θα τους πάρω ή παπουτσάκια ή ρουχάκια. Έχω δει κάτι που μου αρέσει και σε ρούχο και σε παπούτσι. Τώρα θα δω. Επίσης σκέφτομαι να κάνουμε τη μεγάλη εβδομάδα, να τη βλογκάρουμε όλη τη μεγάλη εβδομάδα, δηλαδή να έχουμε από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και τη δεύτερη μέρα του Πάσχα κάθε μέρα βίντεο. Θα σας άρεσε αυτό, θα θέλατε να το δείτε? Για πείτε μου από κάτω. Το σκέφτομαι γιατί μπορούμε να δείξουμε πολλά πράγματα και έθιμα που γίνονται μέχρι τη μεγάλη εβδομάδα και θα ήθελα να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Ήρθε η ώρα παιδιά να σας καληνυχτήσω, θα κλείσω το βιντεάκι εδώ για να προλάβω να το μοντάρω και να το βάλω να ανεβεί για να το δείτε αύριο εσείς.
Οπότε, καληνύχτα σας. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like. Και μην ξεχνάτε να κάνετε και μια εγγραφούλα για να μεγαλώνει περισσότερη όμορφη παρέα μας. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!